Πληρώντας όλα τα πρωτόκολλα των μέτρων για τη διασφάλιση με εξάπλωση του ιού, οι εμπορείς στο Ρεόκαστρο εξυπηρετούν τους πελάτες τους με click away. Καταγράψαμε τις αντιδράσεις τους για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Τα καταφέρνουμε, αλλά δυσκολευόμαστε λίγο, να είναι η αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα έχω παραγγείλει τηλεφωνικά να πάρω κάποιες παραγγελίες. Γίνεται όμως η δουλειά. Ναι, βολεύει. Κλείνεις το ραντεβού, σου έρχεσαι στην ώρα σου και μπορείς να πιστεύεις. Έχω τηλεφωνικό ραντεβού και το παρήγγειλε και θέλεις να το πάρω. Μπορούμε να το δούμε και στο site το προϊόν. Οπότε... Εξοικειωθήκαμε, ναι. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα καταστήματά μας, αλλά δεν βοηθάει πάρα πολύ. Δυσκολεύεται και ο κόσμος. Δεν είναι και πολύ ενημερωμένοι. Έρχονται όλοι νομίζοντας ότι θα μπουν κατευθείαν μέσα στο κατάστημα. Και γενικά δεν είναι πολύ δεκτικός ο κόσμος. Η πτώση του τζίρου ξεπερνά το 50%. Η αγορά κάποτε έσφιζε από ζωή και τώρα πλέον οι εικόνες είναι απογοητευτικές. Να ανοίξουμε για να μπορέσει να δουλέψει και το κατάστημα. Πολύ σωστά. Και όσον αφορά τώρα την κίνηση, η δουλειά πώς πάει, ο τζίρος σας, σίγουρα... Έχουν πέσει κατακόρυφα όλα, δεν πάει καθόλου. Δεν λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Το εμπόριο αρρωσταίνει, δεν πεθαίνει. Τώρα είμαστε σε μια άρρωστη κατάσταση. Περιμένουμε να ζωντανεύσουμε με βιταμίνες, με τέτοια, με καλές ενέργειες. Θα πιστεύω θα πάρει τα επάνω πάλι, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Οι έμποροι προσπαθούν να αντέξουν τη δοκιμασία και να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους.